Ευνηδίω, συνοδεία του αρχηγού τη Εθνική Φρουρά, επιτόπου στη νέα πηγή ένταση που επιχειρούν οι κατοχικέ δυνάμει, βρέθηκε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Βλέπουμε ότι ευτυχώ δεν επατρώνουν τώρα. Ναι, τα σπίτια είναι άδειο, δεν κατεβαίνουν επατρώ, ούτε φωτισμό έχει. 6-24 ώρα μετά την τουρκική πρόκληση στην νεκρά ζώνη του Αγίου Δομετίου και 3 μετά τα μέτρα που ενεργοποίησε η Δημοκρατία, ο Νίκο Χριστοδουλίδη διαπίστωσε ειδήσόμαση την κατάσταση επί του εδάφου. Η Εθνική Φρουρά έχει πλέον επανδρώσει και τα δύο φυλάκια στην περιοχή, αυξάνοντας τις κοινές τις περιπολίες με μέλη της αστυνομίας. Κριτές των μέτρων, δηλαδή αν είναι ή όχι αποτελεσματικά, ήταν οι κάτοικοι της περιοχής. Τις τελευταίες μέρες όχι, τα τελευταίες μέρες είναι ήσυχα τα πράγματα. Έχει τη Δευτέρα που ήταν αρκετή την πρόσφυγη, Τρίτη και Τετάρτη, ναι. Νιώσετε ότι βάλαμε παραπάνω κόσμο ποτέ? Ναι. Πολλά ευχαριστημένοι, ναι. Ευχαριστούμε. Η προτεραιότητα μας είναι μία, ο κόσμος να νιώθει ασφαλής. Αυτή είναι η προτεραιότητα μας, προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε. Η αξιολόγηση είναι καθημερινή των υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας και ό,τι χρειαστεί να πράξουμε θα το κάνουμε. Σε διπλωματικό πεδίο, η Δημοκρατία πιέζει την ουφική πια αποκατάσταση του καθεστώρος της περιοχής. Να αφαιρέσει δηλαδή κάμερα και κεραία από την οροφή της εγκαταλελειμμένης οικίας γνωστής και ο Σπύρη της Μαρίας. Δεν μας ικανοποιεί απλά μια καταγραφή στις κατά καιρούς εκθέσεις σε σχέση με την ειρηνευτική δύναμη, την δραστηριότητα της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο. Εμείς θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για άρση αυτού που έχει γίνει. Διπλός, όπως όλα δείχνουν, ο στόχος Άγκυρας κατεχομένων. Αμφισβήτηση του καθεστώρος της νεκράς ζώνης από τη μία και από την άλλη να στρέψουν αλλού τη συζήτηση για το Κυπριακό. Και αυτό τη στιγμή που ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ αναμένει από τις πλευρές ανταπόκριση στο δεύτερο όνομα που έβαλε στο τραπέζι για απεσταλμένο. Γυναίκα, όπως το Ωμέγα είχε αποκαλύψει την περασμένη Πέμπτη. Πρώην Υπουργός Εξωτερικών, προερχόμενη από χώρα της Λατινικής Αμερικής, σήμερα ο Φιλελεύθερος, το όνομα της οποίας είχε ακουστεί έντονο ως διάδοχος του Αντώνιο Κουτέρες. Ενημέρωσε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και αναμένει τις απαντήσεις. Η δική μας η απάντηση θα δοθεί την Δευτέρα. Σε αυτό το προφίλ ταιριάζουν η Μαρία Φερνάντα Εσπινόζα, πρώην Υπουργός Εξωτερικών του Ισημερινού και Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών κατά το 2018-2019, και η Μαρία Έμα Μέγια, πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Κολομβίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας